Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο 22, στην 22η παράγραφο της 14ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται εις την Ανάσταση του Χριστού. Είδαμε την περασμένη φορά ότι εάν δεν έχουμε την Ανάσταση του Χριστού, δεν έχουμε την Ανάσταση των νεκρών. Και αντιστρόφως, όπως κινείται ο Απόστολος Παύλος, εάν μιλάμε για μη Ανάσταση νεκρών, τότε αρνούμεθα στην πραγματικότητα και την Ανάσταση του Χριστού, η οποία είναι κατοχυρωμένη και προφητικά και ιστορικά. Και η ιστορική μαζί με την η προφητεία μαζί με την ιστορία είναι η κυριοτάτη κατοχύρωσης, η πιο ισχυρά που αντέχει στον χρόνο και πείθει. Και ότι αν οι νεκροί δεν αναστηθούν, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθη, και τότε ματέα η πίστη ημών, μάταιον και το κήρυγμα ημών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό είναι θεμελιώδου σημασίας, διότι αποτελεί το χαρούμενο μήνυμα, διότι τι είναι η λύτρωση, τι άλλο είναι παρά η Ανάσταση των νεκρών, σωτηρία, που σημαίνει ότι επανακτώ εκείνο το οποίο μου αφήρεσε ο έσχατος εχθρός. Και ο έσχατος εχθρός είναι ο θάνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έσχατος εχθρός είναι ο θάνατος. Αν λοιπόν ο θάνατος που μου αφαιρεί, ή καλύτερα μου χωρίζει την ψυχή από το σώμα, αυτό το αρνηθώ, δηλαδή την Ανάσταση των νεκρών, τότε δεν μπορώ να πω ότι ενικήθηκε ο θάνατος ούτε από μένα ούτε από τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν, τότε τι θα πει σωτηρία? Θα πει ολοκλήρωσης από το σώος και σώζω. Και θα πει λοιπόν σώος, ολόκληρος. Θα πει ότι πρέπει να πάρω πίσω εκείνο το οποίο μου άρπαξε ο έσχατος εχθρός, δηλαδή το σώμα. Θα το πάρω πάλι πίσω και να ενωθεί η ψυχή μου με το σώμα μου. Αυτό θα πει σωτηρία. Άρα το κέντρο της σωτηρίας είναι η Ανάσταση των νεκρών, η οποία ευωδούται από την Ανάσταση του Χριστού, διότι αν ο Χριστός δεν ανεστήθη, τότε δεν έχουμε και Ανάσταση νεκρών. Θα παρακαλέσω αυτό το σημείο να μην μας διαφύγει ποτέ και να το κρατούμε σαν κόρινο οφθαλμού. Ανεστήθη ο Χριστός, θα αναστηθούμε κι εμείς. Και αφού θα αναστηθούμε, πρέπει να πολιτευόμεθα όπως ο Θεός θέλει. Μάλιστα, τελειώνοντας το περίφημο εκείνο κεφάλαιο, το 15ο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Απόστολος Παύλος, που αναφέρεται εις την Ανάσταση των νεκρών, τελειώνει έτσι, ώστε λέγει «Εδραίοι γίνεστε και αμετακίνητοι». Εδραίοι και αμετακίνητοι. Εδραίος, αυτός που εδραιώθηκε, που σταθεροποιήθηκε, αυτός που έχει βάση και δεν κινείται. Εδραίοι γίνεστε και αμετακίνητοι, γνωρίζοντας, λέγει, ότι δεν θα πάει ο κόπος σας χαμένος. Δηλαδή ποιος κόπος? Ο κόπος της πνευματικής ζωής, ο κόπος της ευαγγελικής χριστιανικής ζωής. Αποτελεί λοιπόν το θέμα της Αναστάσεως θέμα θεμέλιων. Γι' αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ, γι' αυτό και εκείνοι οι οποίοι θέλησαν να προσβάλλουν τον χριστιανισμό δεν προσέβαλαν τα κράσπεδα του χριστιανισμού, αλλά την καρδία του. Και η καρδία του χριστιανισμού είναι η Ανάσταση του Χριστού. Αν προσβάλλουμε την Ανάσταση του Χριστού, τότε δεν έχει τίποτα να σταθεί από τον χριστιανισμό. Αυτομάτως μπορεί να μεταβληθεί και σε ένα φιλοσοφικό σύστημα με πολύ ευκολία. Γι' αυτό και οι πολλές, θα λέγαμε, αποδείξεις εδώ, οι αλλεπάλληλες αποδείξεις του Αγίου Κυρίλου, ορθότατα, για να κατοχυρώσει την Ανάσταση του Χριστού. Ευρισκόμεθα λοιπόν στην 22η παράγραφο, στην οποία
παράγραφο χρησιμοποιεί μάρτυρες. Αν λέει εσύ αρνηθείς, αν εσύ αρνηθείς, τότε θα ξεσηκωθούν πολλοί μάρτυρες, τόσον άνθρωποι όσο και άγγελοι, αλλά και τα άψυχα ακόμα. Γι' αυτό επικαλείται τον τάφο, τον κήπο, τον, τη νύχτα, την πανσέλινο, την πέτρα του τάφου, τα αργύρια που πήραν οι στρατιώτες να πούν το ψέμα, τη συκοφαντία κλπ. Τα επικαλείται όλα ως μάρτυρες. Θα μου πείτε, μήπως είναι ένας ποιητικός τρόπος? Όχι, δεν είναι, αγαπητοί. Αλλά είναι ένας θαυμάσιος τρόπος και αποτελούν μάρτυρες, διότι ο Άγιος Κύριλλος έχει ένα προηγούμενο, έχει τον Ισαΐα. Όταν ο Ισαΐας, καλύτερα, ο Θεός ομιλεί στο λαό του διαστόματος και γραφίδος Ισαΐου, για να ακουστεί, ποιον θα πάρει ως μάρτυρες των όσων θα πει ο Θεός? Ποιον θα πάρει. Διότι μπροστά του έχει ένα λαό ο οποίος είναι ατίθασος, απίθαρχος. Πώς λοιπόν θα πάρει μάρτυρες ότι ο Θεός ομιλεί στο λαό και ότι αν ο λαός απειθήσει, ο Θεός θα επικαλεστεί τους μάρτυρες ότι εγώ σου μίλησα? Και ποιους επικαλείται ο Θεός, ξέρετε? Και μάλιστα είναι η εισαγωγή του Ισαΐου και αποτελεί μετά από την επιγραφική εισαγωγή που αναφέρεται στο ποιος είναι ο συγγραφεύς και λοιπά, και σε ποια εποχή ο Θεός ομίλησε, μπαίνει στην εισαγωγή του κυρίως θέματος. Και αυτή η εισαγωγή είναι η επίκληση μαρτύρων. Είναι ωραιοτάτη και ποιητικοτάτη. Ακούστε πως αρχίζει. Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη. Ακούω και ενωτίζομαι. Εν ότα. Και ενώτιον είναι το σκουλαρίκι. Ενωτίζομαι θα πει ακούω. Είναι ένα άλλο ρήμα και κάνει πλούσιο το λόγο. Άκουε ουρανέ και βάλε καλά το αυτί σου γη, να με ακούσεις. Όταν λέγει ουρανέ, ποιος είναι αυτός ο ουρανός? Βεβαίως είναι ο αγγελικός κόσμος πρωτίστως, αλλά είναι όμως και τα άψυχα της δημιουργίας. Είναι η σελήνη, είναι ο ήλιος, είναι τα αστέρια, είναι αυτό που λέμε ουρανός, ένοστρος ουρανός, αυτό που λέμε σύμπαν. Άκουε λε ουρανέ, σε βάζω μάρτυρα ουρανέ, και άνοιξε καλά τα αυτιά σου να ακούσεις, ο γη, αυτά που θα πω. Ποια γη? Ό,τι υπάρχει πάνω στη γη. Οι πέτρες, τα φυτά, τα βουνά, τα νερά, τα δέντρα, τα πάντα. Σας καλώ μάρτυρες των όσων θα πω. Έγνοβους την φάτνη του Κυρίου αυτού, και όνος, να σας το πω πιο απλά, τον Κύριον αυτού, τον κτισάμενον. Δηλαδή, το βόδι ξέρει τη φάτνη του. Ξέρετε, τα βόδια, τις αγελάδες, τις αφήνουμε και πάνε και βοσκάνε. Όταν θα έρθει η ώρα, θα γυρίσουν στη φάτνη τους, δηλαδή στο παχνί τους. Ξέρουν το παχνί τους οι αγελάδες. Και τα υποζύγια, ο όνος, ξέρει τον κτισάμενο, ξέρει το αφεντικό του.
γνωρίζει. Ο λαός δε, ο δικός μου λαός, ουκ έγνομαι. Ενώ ο λαός μου δεν με αναγνωρίζει. Είναι ωραιοτάτη αυτή η εισαγωγή και δεν είναι καθόλου ποιητική, διότι αυτή η ολόκληρη δημιουργία θα σταθεί μάρτης εν ημέρα κρίσεως, για ότι ιστορικά επετελέστη στον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού σε εκείνους που δεν πίστεψαν. Έτσι, με αυτή τη μικρή εισαγωγή που σας έκανα, θεμελιωμένη πάνω στο Λόγο του Θεού, δηλαδή στο προήμιο του Ισαΐου, προχωρώ τώρα στον Άγιο Κύριλλο. Για να μην πείτε ότι έχει μια ποιητική διάθεση και ότι όλα αυτά δεν έχουν και πολύ σημασία. Μπορεί να μην έχουν σημασία για ένα δικαστήριο ενδεχομένως. Να επικαλεστείς το φεγγάρι. Στο δικαστήριο δεν μπορεί να πεις το φεγγάρι είναι μάρτης. Αλλά όταν όμως είναι μεγάλα πράγματα, πράγματα που θα αποτελέσουν στοιχεία εν ημέρα κρίσεως, το φεγγάρι είναι μάρτης. Είναι μάρτης. Λοιπόν, λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος: πολλοί μάρτυρες εισήν της του Σωτήρος Αναστάσεως. Είναι πολλοί οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Σωτήρος. Για να πλήξει τους Εβραίους πιο πολύ, οι οποίοι έμεναν στην απιστία τους, και λέγει στους κατοικουμένους του: νίξ μεν και πανσέλινον φως εκεί δεκάτη γάρ η νίξ ειν. Είναι πρώτα πρώτα η νύχτα ότι ο Χριστός ανεστήθη, και μάλιστα η εκεί δεκάτη είναι η δεκάτη έκτη. Εκεί δέκατος είναι ο δέκατος έκτος. Γιατί λέει η δεκάτη έκτη νύχτα? Διότι εγιορτάζεται το Πάσχα τη 15η του μηνός Νισάν. Είναι δε γνωστό ότι το Πάσχα τότε, 15 του μηνός Νισάν, ή το ημέρα Σάββατον, ή το διπλή γιορτή. Τόσο γιατί ήταν Σάββατο, όσο και γιατί ήτανε Πάσχα. Ο Χριστός ανεστήθη τη δεύτερη μέρα του μηνός, της 15ης του μηνός Νισάν, δηλαδή του Εβραϊκού Πάσχα, που είναι η καθημάς Κυριακή. Κυριακή, εξού και ημέρα Κυρίου. Γι' αυτό λέγεται τώρα πρώτη ημέρα. Η πρώτη ημέρα της εβδομάδος είναι η Κυριακή. Και η Δευτέρα, η Δευτέρα. Και η Τρίτη, Τρίτη. Διότι η αρρύθμιση γίνεται από την ημέρα της Κυριακής. Συνεπώς, και το Σάββατο είναι η εβδόμη ημέρα. Εδώ έχουμε την μία των Σαββάτων, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, και αυτή το η 16η του μηνός Νισάν. Γι' αυτό λέγει ότι μάρτης η νύχτα η εκεδεκάτη. Ήταν η νύχτα που ανεστήθη ο Χριστός, και το φως ή το, δηλαδή η σελήνη ή το στο πλήρες της φως ή το πανσέλινο. Πέτρα του μνήματος η υποδεξαμένη, στέκεται ακόμη μάρτυρας, και αυτή η πέτρα του μνήματος, ο βράχος που ελαξεύθη, και μέσα εκεί υπεδέχθη αυτός ο βράχος το σώμα του Αναστάντος Κυρίου. Και ο λίθος αντικαταστήσεται εις πρόσωπον Ιουδαίων, αυτός γαρ είδε τον Κύριον. Εδώ θα λέγαμε έχουμε μία προσωποποίηση, και όμως το βάθος δεν είναι προσωποποίηση. Δηλαδή είναι πράγματι, δηλαδή δεν είναι προσωποποίηση κατά τη δομή του λόγου ή ξέρω εγώ σαν ποίημα. Όχι, σας εξήγησα προηγουμένως. Και αυτή η πέτρα, αυτός ο λίθος που ήρθε να σκεπάσει τον τάφο του Χριστού, αυτός ο λίθος είδε τον Χριστόν και αντικαταστήσεται εις πρόσωπον Ιουδαίων. Θα σταθεί μπροστά
κατά την ημέρα της κρίσεως και θα πει «Εγώ είδα τον Ιησούν που αναστήθη». Δηλαδή, να το πω έτσι απλά, οι κτήσεις θα σταθεί μάρτης της Αναστάσεως του Χριστού. Αν μου πείτε, για σταθείτε, πού θα σταθεί μάρτης, πώς θα σταθεί μάρτης η κτήση? Δεν είναι δύσκολο, γι' αυτό σας είπα δεν είναι ποιητικός ο λόγος εδώ, ούτε ποιητική αδεία λέγονται αυτά. Δεν είναι λογοτεχνία. Γιατί είναι γνωστό ότι μπορούμε στη λογοτεχνία να πούμε, να φορτώσουμε ή να πούμε ό,τι θέλουμε. Εκεί είναι ένας βερμπαλισμός. Λόγια, λόγια. Φτηνά είναι τα λόγια. Εδώ δεν είναι λόγια. Να γιατί. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και είδων και ειδού. Και ενός ουρανός και καινή γη. Καινούριος ουρανός και καινούρια γη. Πώς έγιναν αυτά καινούρια? Πώς έγιναν? Στο ίδιο βιβλίο της Αποκαλύψεως λέει ο Χριστός: «Ιδού κενά ποιώ πάντα». Να, όλα τα κάνω καινούρια. Μα πώς θα μπορούσε ουρανός και η γη να γίνουν καινούρια εάν ο Ιησούς που τα κάνει καινούρια δεν είτο ο ενανθρωπής σας Θεός και συνεπώς ο αναστηθής? Άρα λοιπόν, για να γίνεται η κτήσης καινούρια, εκείνος που την έφτιαξε γίνεται καινούρια, αυτός πέθανε και ανέστη. Και έτσι η αλλαγή της κτήσεως από φθαρτή σε άφθαρτον είναι ο μεγάλος μάρτης από προσώπου Ιουδαίων που θα κλείσει το στόμα τους και θα τους πει: «Εγώ οι κτήσεις είδα τον Κύριον και τον αναγνωρίζω, γιατί έγινα καινούρια». Τι θα έχουν τότε να πούν πια οι Εβραίοι? Αποστομωτικός μάρτης οι κτήσεις. Λοιπόν, καταλάβατε παρακαλώ, δεν φιλολογούμε. Συνεχίζει ο Άγιος Κύριος: «Και ο λίθος ο τότε αποκυλιστής ούτως μαρτυρείται η Αναστάση μέχρι σήμερον κείμενος». Ήταν προηγουμένως είπα ο λίθος, με συγχωρείτε, ο λίθος, ο βράχος ήταν δηλαδή του τάφου. Εδώ τώρα είναι ο λίθος που σκεπάζει τον τάφο. Ο μεγάλος εκείνος λίθος που είχαν πει οι γυναίκες: «Ποιος θα μας τον αποσύρει, αποκυλήσει τον λίθον για να μπουν μέσα εις τον τάφον». Και αυτός λέει ακόμη έρχεται να μαρτυρήσει και είναι μέχρι σήμερα κείμενος. Μέχρι σήμερα είδατε. Είναι τρεις αιώνες και ο λίθος αυτός υπήρχε. Άγγελοι Θεού παρόντες εμαρτύρησαν τη Αναστάση του μονογενούς. Πώς εμαρτύρησαν οι άγγελοι? Δεν είπαν στις μυροφόρες γυναίκες ότι ποιος ζητάτε, τον Ιησούν, τον Ναζαρινόν? Ξέρετε, δίνουν και το επίθετο αυτό του τόπου, των Ναζαρινών. Για να μην νομιστεί ότι κάποιον άλλον Ιησούν μπορεί να ζητάτε ή να σας δίνουμε εμείς πληροφορία για κάποιον άλλον Ιησούν. Όχι, τον Ιησούν των Ναζαρινών ηγέρθη ούκαι στην ώρα. Ανεστήθη. Δεν είναι εδώ. Ο αγγελικός κόσμος, αγαπητοί μου, είναι μάρτης της Αναστάσεως του Χριστού. Αν μου πείτε, μα ήσαν δύο άγγελοι. Εκεί που λέγεται ένας, σ' όποιον Ευαγγελιστή λέγεται ένας, είναι διότι ο ένας ομίλησε και ο άλλος δίπλα, που σημαίνει συμφωνεί με εκείνον που ομιλεί. Και γιατί είναι δύο? Για να είναι δύο μάρτυρες. Διότι ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσεται πανρήμα. Είναι η μαρτυρία, η βεβαίωση. Έχουμε δύο μάρτυρες και συνεπώς ο λόγος είναι σίγουρος, σταθερός. Θα μου πείτε, δεν ήσαν 4, 10, 20, χιλιάδες?
αν σας πω ότι ήσαν χιλιάδες οι άγγελοι, τότε γιατί μόνο δύο φαίνονται? Ό,τι θα συμβεί στην ανάληψη, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Στην ανάληψη ήσαν χιλιάδες άγγελοι. Μυριάδες άγγελοι υποδέχονται τον Χριστόν. Των αναστημένων ήσουν. Γιατί δεν φαίνονται? Ας σας πω ένα παράδειγμα. Όταν πάμε σε μία έκθεση ζωγραφικής, οι πίνακες, αν έχετε προσέξει, δεν είναι τοποθετημένοι σε πολύτιμες κορνίζες. Έκθεση πινάκων ζωγραφικής. Γιατί, θα πείτε, μα τόσοι πίνακες, ίσως θα απαντήσετε, πού να βρει ο ζωγράφος τόσες κορνίζες να βάλει? Δεν είναι εκεί το θέμα. Θα βάλει δε απλές κορνίζες, πολύ απλές. Στα πολύ πολύ μεγάλα έργα δεν μπαίνουν βαριές κορνίζες, αν το θέλετε. Ο λόγος: πολλές φορές το μάτι του θεατή θα πέσει στην κορνίζα, μάλιστα αν είναι άνθρωπος που δεν είναι των καλών τεχνών, θα πέσει στην κορνίζα και όταν του πεις «σ' αρέσει αυτός ο πίνακας», θα πει «ωραία η κορνίζα». Βέβαια μεγάλη απογοήτευση για τον καλλιτέχνη. Προσέξτε όμως να δείτε. Αν ήταν το θέαμα μεγαλοπρεπές με τα εκατομμύρια των αγγέλων, όταν θα ανήρχεται ο Ιησούς εις τον ουρανό, το μάτι των μαθητών που θα έπεφτε? Στο πλαίσιο, στην κορνίζα, στους αγγέλους. Αλλά έπρεπε να βλέπουν τον Κύριον. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν μεν οι άγγελοι, είναι όμως αθέατοι. Το αντιληφθήκατε? Γι' αυτό το λόγο, όπως και στην Ανάσταση, έτσι και στην Ανάληψη, δεν έπρεπε να εκπλαγούν ή ακόμη να δουν αυτό και να ξεφύγει το άλλο θέμα, το μεγάλο θέμα, το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά θα ξανάρθουμε στο θέμα της Αναλήψεως λίγο πιο κάτω. Πέτρος και Ιωάννης και Θωμάς και οι λοιποί πάντες Απόστολοι, οι μεν επί το μνήμα δραμώντες και τα οθόνια της ταφής, εις ενετυλίχθη πρώτερον αυτόθη κείμενα μετά την Ανάσταση ειδώντες, είδε τας χείρας αυτού και τους πόδας ψηλαφίσαντες και τους τύπους των ύλων θεωρήσαντες. Αναφέρεται στον Πέτρο, στον Ιωάννη, που έτρεξαν πρώτοι εκείνοι στο μνημείο. Μάλιστα, επειδή είναι αυτόπτης ο Ιωάννης και επειδή είναι ο συγγραφεύς του ομονίμου Ευαγγελίου, βάζει λεπτομέρειες που ποτέ ένας ξένος συγγραφεύς δεν θα τις εσημείωνε. Λέει ότι ο ένας μαθητής, ο Ιωάννης είναι, που ήταν νεότερος, έτρεχε τάχιον του Πέτρου. Μια λεπτομέρεια. Έτρεχε πιο γρήγορα από τον Πέτρο. Αλλά όταν έφτασε στο μνημείο δεν μπήκε. Γιατί? Σαν νεότερος που ήταν, το εφοβήτο. Ξέρετε, όταν συμβούν φαινόμενα σε ένα τάφο, μας πιάνει φόβος. Δεν πάμε ούτε καν στο νεκροταφείο. Έτσι λοιπόν έμεινε απ' έξω από τον τάφο, δεν μπήκε μέσα. Και τι? Επήγε μεν πιο γρήγορα, επερίμενε όμως τον Πέτρο, ο οποίος ήταν πιο ηλικιωμένος, πιο μεγάλος ήταν. Και όταν έφτασε και ο Πέτρος, ύστερα και συντροφιά, ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα που έχουν σχέση με κάτι που είναι, με τον άλλον κόσμο πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε μόνοι μας, παίρνουμε και παρέα. Περιμένει λοιπόν τον Πέτρο για να μπουν μαζί μέσα εις τον τάφον. Τι σημαίνει? Μια λεπτομέρεια. Γιατί? Γιατί είναι αυτόπτης ο Ιωάννης που γράφει. Όπως θα γράψει ο Μάρκος εκείνη την άλλη λεπτομέρεια με εκείνον τον νεανίσκον, ξεκάρφω το πράγμα είναι, που ήταν, λέει, γυμνός με ένα σεντόνι τυλιγμένος και ήταν και εκείνος στον κήπο της Γεθσημονή και κάποιος πήρε να τον πιάσει και αφήνει το σεντόνι στα χέρια του και αυτός φεύγει γυμνός. Ξεκάρφω το πράγμα. Έτσι οι ερμηνευτές λέγουν,
πρέπει να ήταν εκείνος ο νεανίσκος, ο Μάρκος. Ο Μάρκος πρέπει να ήταν, ο οποίος, στο οποίο το σπίτι πιθανώς είχε γίνει ο μυστικός δείπνος. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που φανερώνουν ότι εκείνος που γράφει είναι αυτόπτης. Έχει πολύ αξία αυτό. Ήταν ώρα 4, λέει, συγγνώμη, 10η ώρα, 4 το απόγευμα, όταν ο Ανδρέας που γιορτάσαμε χθες και ο Ιωάννης, του οποίου το όνομα αποσιωπάται, γιατί το γράφει ο Ιωάννης το θέμα στο Ευαγγελίο του, όταν είδαν τον Ιησούν και του είπαν «Κύριε, πού μένεις?», ήταν ώρα 4 το απόγευμα. Αυτά μόνο αυτόπτε τα γράφουν. Γιατί τα λέγω, για να σας πω ότι τα Ευαγγέλια τα γράψαν αυτόπτε. Είδαν, έπιασαν, άκουσαν τον Ιησούν κατ' επανάληψη. Γι' αυτό και αρχίζει το προήμιό του ο Λουκάς, και το Ευαγγέλιο και τις πράξεις, κυρίως το Ευαγγέλιο, που λέει εκείνοι που στάθηκαν αυτόπτε του λόγου. Αυτόπτε. Λοιπόν, ο Πέτρος και ο Ιωάννης έτσι μπήκαν μέσα στον τάφο και είδαν, τι είδαν, τα οθόνια κείμενα. Θα ξαναπώ τι σημαίνει η οθόνια. Σας το έχω πει άλλη φορά. Ετύλιγαν τον νεκρόν με μια λωρίδα υφάσματος και όπως τύλιγαν έβαζαν και το μύρο, την αλόη και τη σμύρνα, που ήταν αρωματώδεις μεν ουσίες, αλλά ρητινώδεις, κολώδεις, και κολούσε, και όπως είναι το τσιρότο, καλύτερα όπως είναι το έμπλαστρο. Και με τον τρόπον αυτόν, όταν θα ξερενόνταν, ήταν αδύνατο να το βγάλεις αυτό το πράγμα. Αδύνατο να το ξεκολλήσεις. Βεβαίως, και όπως μπαίνει αυτή η ουσία, ομοίως έκλεινε και τους πόρους του σώματος, αν υποτεθεί ότι ο Κύριος είτε ο ζωντανός ή λιποθυμισμένος, δηλαδή δεν πέθανε και συνεπώς δεν αναισθήθη, και μόνο γιατί κανείς έβαζε αυτό το φάσκιωμα, θα πέθαινε από την ασφυξία. Είναι γνωστό μια ιστορία που κάποτε κάποιος σε Ολυμπιακούς αγώνες στην αρχαία Ελλάδα χρήσωσε, δηλαδή έβαλε κάποια ελάσματα έτσι μεταλλικά στο παιδί του και παρίστανε ένα άγαλμα. Παρίστανε απλώς έτσι. Είναι την ιστορία γνωστό αυτό. Κάποια στιγμή έπεσε νεκρό το παιδί, ο νέος αυτός. Έπεσε νεκρός. Γιατί? Διότι εμποδίστηκε η άδειλος αναπνοή. Αυτή που, με την οποία αναπνέουμε από τους πόρους του σώματός μας. Δεν είναι αρκετή η αναπνοή από το στόμα και έπεσε νεκρό το παιδί. Αν λοιπόν ύστερα από τέτοια τελεπορία και με τέτοιο φάσκιωμα, κι αν ακόμη υποτεθεί ότι υπήρχε κάποια ζωή και κανείς δεν είχε πεθάνει, και μένοντας μάλιστα 3 μέρες, μα οπωσδήποτε θα επέθανε, και μόνο από τον τρόπο αυτόν του σαβανώματος. Όταν αναισθήθη ο Χριστός, αγαπητοί μου, έμειναν αυτά κατά τρόπον που έδειχναν πως είναι το σώμα. Βγήκε ο Χριστός, πως βγήκε, όπως μπήκε στο υπερόν των θυρών και κλεισμένων. Έμειναν ατόφια έτσι. Προσέξτε αυτό το σημείο, ατόφια. Δεν έγινε μια προσπάθεια να ξεδιπλωθεί αυτή η φασκιά. Τίποτε. Γι' αυτό λέγει ότι βρήκαν αυτά όλα έτσι, και όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, και το φακιόλιον, δηλαδή εκείνο το που έμπαινε στο κεφάλι, το βρήκαν εντετυλιγμένο, λέγει, τυλιγμένο εις ένα τόπον. Και σας είχα πει ότι οι άγγελοι το εδίπλωσαν αυτό, που δείχνει μία τάξη μέσα στο μνημείο. Γιατί τάξεις? Εκείνοι που θα πήγαιναν να κλέψουν δεν τηρούν την τάξη. Αν είχατε ποτέ την τύχη, όμοι γέννητο, να σας κλέψουν το σπίτι και πάτε στο σπίτι σας και δείτε σιρτάρια που ανοίγουν, γιατί ξέρουν οι κλέφτες ότι
κάπου βάζουμε στα συρτάρια, κάτω από το χαρτί του συρταριού και τα χρήματά μας, να τα αναποδογυρίζουν όλα για να βρουν χρήματα ή κοσμήματα. Βεβαίως αφελές θα ήταν να νομίζαμε ότι οι κλέφτες θα τα ξαναβάζανε πάλι διπλωμένα μέσα στο ντουλάπι. Γιατί λοιπόν ήταν διπλωμένο το φακιόλι? Για να είναι μια απάντηση ότι δεν εκλάπει ο Ιησούς. Γιατί αν πήγαν να τον κλέψουν το σώμα του και να πούν ότι αναισθήθη αυτό που είπαν οι περίεργοι, οι μοχθηροί εκείνοι οι άρχοντες, ότι θα πείτε τον έκλεψαν. Μα αν πήγαν να τον κλέψουν, δεν θα εφρόντιζαν να υπάρχει μια τάξη επάνω μέσα στο μνημείο. Ύστερα θα τον έκλεπταν γυμνών. Γιατί να μην τον πάρουν με τα φασκιά εκείνα εκεί? Γιατί να μην μείνουν αυτά εκεί? Γιατί να μείνουν εκεί? Βλέπετε πόσα επιχειρήματα μπορεί να πει κανείς εις τη συκοφαντία ότι εκλάπει ο Ιησούς από τον τάφο. Όλα αυτά είναι μάρτυρες. Είναι γνωστό ότι οι 12, καλύτερα απόντος του Θωμά, την πρώτη Κυριακή, την ημέρα της Αναστάσεως, όταν γύρισαν οι δύο προς Εμαούς και ενώ διηγούνται τις συναντήσεις των με τον Κύριον προς Εμαούς, τότε εμφανίστηκε ο Κύριος και ενώ τους ομιλεί, αυτοί απιστούν ότι είναι ο Κύριος και τότε ο Κύριος τους προσκαλεί να τον ψηλαφίσουν και τους λέγει ότι το φάντασμα, όπως εδόκουν πνεύμα θεωρήν, ενόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα, δεν έχει κόκαλα και οστά, κόκαλα και σάρκα όπως εκείνον τον έβλεπαν να έχει. Και συνεπώς πιστοποιεί ο Κύριος την Ανάστασή του με τον τρόπον αυτόν. Λέγει δε ακόμα ότι έτι απιστούν τον αυτόν από της χαράς. Ακόμη επιστούν, αλλά από τη χαρά τους τρίβουν τα μάτια τους, δεν μπορούν να το φανταστούν. Τους εζήτησε να φάγει και του προσέφεραν φαγητό, μέλι και ψημένο ψάρι, και έφαγε ενώπιον πάντων για να τους αποδείξει ότι είναι τέλειος άνθρωπος ο Αναστάς Ιησούς, ο διδάσκαλός των. Είναι καταπληκτικό δηλαδή αυτό, πόσες αποδείξεις έχουμε. Αλλά ομούδε πάντες του σωτηριώδους εμφυσίματος απολαύσαντες και του συγχωρήν αμαρτίας εν δυνάμει πνεύματος Αγίου καταξιωθέντες. Επήραν όλοι το εμφύσιμα εκείνων και ενεφύσισε, λέγει αυτής, 8 ημέρες μετά, πάλι Κυριακή, και είπε λάβετε πνεύμα Άγιον, και ανεφέρθη ο Κύριος εις το θέμα τη συγχωρήσεως των αμαρτιών ή μη, αφού βέβαια τους εξουσιοδοτεί με το να έχουν το πνεύμα του Θεού. Λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον αφήτε τας αμαρτίας, αφίανται αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Και το εμφύσιμα αυτό ακόμη, λέγει, είναι μάρτης. Γυναίκες, εκρατήσασε τους πόδας του Ιησού, εννοείται, και αυτές ακόμη είναι μάρτυρες που εκράτησαν τα πόδια του Ιησού. Τούτε σεισμού το μέγεθος, και αυτός είναι μάρτυρς. Βλέπετε εδώ μπερδεύει ο Άγιος Κύριλλος, δηλαδή ανακατεύει πρόσωπα και απρόσωπα, αντικείμενα και ανθρώπους. Και ο σεισμός ακόμη, το μέγεθος του σεισμού, και αυτός είναι μάρτυρς της Αναστάσεως του Χριστού. Και του παρόντος αγγέλου την λαμπιδόνα θεωρήσασε, τη λάμψη εκείνη που είδαν του αγγέλου, τη λαμπιδόνα, τη λάμψη που είδαν οι μυροφόρες γυναίκες, αλλά προπαντός οι στρατιώτες. Οι στρατιώτες που τρόμαξαν από τον σεισμό και από τη λάμψη του αγγέλου και το βάλαν στα πόδια. Και τα οθόνια, και αυτά είναι μάρτυρες, δηλαδή τα σάβανα, α περιβαλλόμενος κατέλειπεν Αναστάς, τα οποία άφησε στον τάφο όταν
ανεστήθη. Οι στρατιώτες και το αργύριον το δοθέν, και αυτοί οι μάρτυρες ήταν της Αναστάσεως του Χριστού. Ο τόπος αυτός ετιφαινόμενος και ο της Αγίας Εκκλησίας ούτως οίκος. Και αυτή εδώ η Εκκλησία, ποια? Ο ναός της Αναστάσεως. Αυτός που μέχρι σήμερα στέκεται, αγαπητοί μου, πάνω από τον τάφο του Χριστού. Σας το είχα κι άλλοτε πει πάλι εξ αφορμής του Αγίου Κυρίλου, ότι ο ναός της Αναστάσεως κτίστηκε πάνω από τον τάφο του Χριστού. Γι' αυτό και ο τάφος του Χριστού είναι μέσα εις τον ναόν της Αναστάσεως. Ότι φιλοχρίστο προαιρέσει του επί της μακαρίας μνήμης Κωνσταντίνου του βασιλέως οικοδομηθείστε και ως ωράς ούτω φεδρυνθείς. Και όπως βλέπεις, λέγει, αυτός που οικοδομήθηκε από τον Άγιον Κωνσταντίνον και τον βασιλέα, τον αυτοκράτορα, και όπως βλέπεις τόσο όμορφα στολισμένος ως ωράς ούτω φεδρυνθείς. Ήτανε πραγματικά τι πλούτος δόθηκε στον ναόν αυτόν προς τιμήν του Σωτήρος Χριστού. Ακόμη και αυτή η οικοδομή φανερών είναι μάρτης ότι ο Ιησούς ανέστη. 23η παράγραφος, και συνεχίζει και σε αυτήν την παράγραφον πάλι τους μάρτυρες. Μαρτυρεί τη Αναστάση του Ιησού και η εν το ονόματι αυτού εκ νεκρών εγερθήσα τα βυθά. Πώς γαρ απιστηθήσετε Χριστός Αναστάς όπου γε και το όνομα αυτού νεκρούς ήγηρε? Πώς είναι δυνατόν ποτέ να απιστηθεί η δύναμη του Αναστάντος Χριστού όταν και νεκροί αναστήνονται? Επάνω σε αυτό θα μπορούσα να σας πω, αγαπητοί μου, ότι αυτή η μαρτυρία είναι μέχρι σήμερα. Εάν δαίμονες απελάβνονται, διώχνονται από δαιμονισμένους ανθρώπους μόνο και μόνο γιατί λέγεται το όνομα του Ιησού Χριστού, τι φανερώνει αυτό? Ξέρετε πόσο παντοδύναμο είναι το όνομα του Ιησού Χριστού? Πώς θα ήταν παντοδύναμον εάν δεν ήταν ο Αναστάς Ιησούς, δηλαδή ο Θεάνθρωπος Ιησούς? Διότι κανένα όνομα δεν είναι παντοδύναμον. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Κανένα όνομα δεν είναι ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό, ούτε στον Άδη, το όνομα εκείνο του Ιησού Χριστού που στέκεται πέρα και πάνω από όλα τα ονόματα. Είναι το υπερπαν όνομα, πέρα και πάνω από κάθε άλλο όνομα, πρόσωπο ή πράγμα. Είναι το υπερπαν όνομα, ενώπιον του οποίου παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Μα εάν ο Ιησούς είναι το υπερπαν όνομα και είναι Θεός, τότε δεν είναι δύσκολη η ανάσταση του νεκρού? Να αναστηθεί ο ίδιος είναι δύσκολο? Διότι ακριβώς επειδή οι δαίμονες φεύγουν, φεύγουν γιατί? Γιατί ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Και μέχρι σήμερα τι κάνουμε? Το όνομα του Χριστού επικαλούμεθα. Και στα πιο μικρά πράγματα ακόμη βλέπαμε παντοδύναμο το όνομα του Ιησού Χριστού. Μπορεί ακόμη, αγαπητοί μου, να κινητοποιήσετε τον εχθρό σας, να ακινητοποιήσετε τον εχθρό σας όταν επικαλεστείτε το όνομα του Ιησού Χριστού. Μπορείτε ακόμη να ακινητοποιήσετε ένα θηρίο που έρχεται, ένα σκυλί, και πέφτει απάνω σας να σας δαγκώσει, να σας ξεσχίσει, και πείτε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με», και να δείτε το σκυλί να βάζει την ουρά κάτω από τα σκέλη του και να φεύγει, και να πείτε «Τι έγινε εδώ?» Το όνομα το παντοδύναμο του Ιησού Χριστού είναι, αγαπητοί μου, παντοδύναμο, και είναι παντοδύναμο γιατί είναι το όνομα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Το είπα 5 φορές και πάντα θα το τονίζω, γιατί σήμερα η πίστη βάλετε και πρέπει να προβάλλετε. Και στη συνέχεια
μαρτυρεί τη Αναστάση του Ιησού και η θάλασσα, καθώς πρώτερον οίκουσας. Ποια θάλασσα? Η λίμνη της Τιβεριάδος. Τότε που είχε εμφανιστεί ο Χριστός μετά την Αναστασή του. Όχι πρώτης Αναστάσεως, μετά την Ανάσταση. Όταν ο Κύριος περιπατούσε περί των Αιγιαλών και οι επτά μάθητες μέσα στο καραβάκι τους, στο καΐκι τους, ήταν σε μια απόσταση οσί πηχών διακοσίων. Και εκεί είπε ο Ιωάννης, ο Κύριος εστί. Και η θάλασσα λοιπόν είναι μάρτυρης του Αναστάντος Ιησού. Όχι μόνο η θάλασσα, αλλά και η των ηχθείων άγρα. Μάλιστα εδώ έχουμε επανάληψη του ιδίου θαύματος, όπως και πρώτη σταυρώσεως, με τους ίδιους μαθητάς. Ο Πέτρος είναι και ο Ιωάννης είναι, που τότε ήταν ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Πιθανότατα ήταν και ο Ανδρέας και ο Ιάκωβος, τον οποίον τα ονόματα στους επτά δεν αναφέρονται, παρά ο Πέτρος και ο Ιωάννης, και άλλοι πέντε λέει μαθητέ, και άλλοι πέντε μαθητέ, είχανε δει το πρώτο θαύμα. Πότε? Στην ίδια λίμνη. Πότε? Πρώτη σταυρώσεως. Και όταν λοιπόν βλέπουν το ίδιο θαύμα, να έχουν πλήθος από ψάρια σε μια ώρα που δεν είχαν πιάσει τίποτα, τι έχουν εδώ οι μαθητές? Την ταυτότητα εκείνου που περπατούσε εις τον Αιγιαλόν. Ο Κύριος εστίν. Αν το θέλετε, από πού τον εγνώρισε ο Ιωάννης? Όχι από το πρόσωπο. Θέλετε απόδειξη? Θέλετε απόδειξη? Όταν βγήκαν και τρώνε, κανείς δεν τόλμησε από τους επτά μαθητάς να του πει: «Συ, τις ή, συ ποιος είσαι?» Γιατί ειδότες ότι ο Ιησούς εστίν. Μπα! Δηλαδή έλεγαν: «Είναι ο Ιησούς?» Πώς λοιπόν, ενώ τρώνε μαζί του και δεν γνωρίζουν ποιος είναι και δεν τολμούν να ερωτήσουν ποιος είσαι, τον γνωρίζουν από τόσο μακριά, από 200 μέτρα, πώς τον γνωρίζουν? Ακούστε εδώ κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι ο Κύριος που περιπατεί εν εταίρα μορφή. Εν εταίρα μορφή. Γιατί εν εταίρα μορφή? Ενώ εμφανίζεται την πρώτη μέρα της Αναστάσεώς του με το πρόσωπο που τον εγνώριζαν, τώρα εν εταίρα μορφή. Γιατί? Και γιατί λέγουν δεν τον γνωρίζουμε αλλά τον γνωρίζουμε? Ποιος να είναι, αλλά είναι. Βαθαίνει, εξασκεί τους μαθητάς του σε ένα μεγάλο πράγμα, στην πίστη, ότι εφ' εξής δεν θα είχε σημασία η μορφή όσο η πίστης εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν θα είχε σημασία η μορφή. Θέλετε απόδειξη? Δεν υπάρχει ο τόσο δούτσικος στίχος μέσα στα Ευαγγέλια, στις πράξεις και τις επιστολές των Αποστόλων, που να μας δίνει χαρακτηριστικά του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ψηλός, κοντός, ξανθός, μελαχρινός, χονδρός, αδύνατος, όμορφος, άσχημος. Δεν υπάρχει κανένα χαρακτηριστικό. Και εξασκεί τους μαθητάς με την εταίραν μορφή. Δηλαδή τους εισαγάγει στο χώρο της πίστεως. Μη μου λέτε λοιπόν ότι πολλές φορές αναζητούμε να δούμε τον Ιησού Χριστόν σε όραμα ή στον ύπνο μας. Θα τον δούμε εκεί, όταν θα πάμε εκεί. Γιατί άμα δει ο διάβολος ότι αναζητούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού να το δούμε, τότε θα επιτρέψει ο Χριστός, αντί του Χριστού ο διάβολος, να εμφανιστεί ως Χριστός. Προσοχή, είναι η λεγόμενη
υπερηφάνεια, και μάλιστα αυτή η κρυφή υπερηφάνεια που υπάρχει μέσα εις τον άνθρωπο και φωλιάζει, να θέλει να δει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εγώ θα σας έλεγα απλά, και δεν πρωτοτυπώ, το έχουν πει πολλοί Άγιοι, δεν θέλω να δω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα τον δω όταν θα πάω στη Βασιλεία του Θεού, αν με αξιώσει. Δεν θέλω να το δω. Γιατί υπάρχει κίνδυνος εδώ. Ο ίδιος ο Κύριος βοηθάει τους μαθητάς του να εισαχθούν εις τον χώρο της πίστεως. Γι' αυτό κανείς δεν τόλμησε να του πει «Συ της ή». Διαβάστε παρακαλώ στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τελευταίο κεφάλαιο είναι. «Συ ποιος είσαι». «Ιδότες ότι ο Ιησούς εστίνει». Πώς? Δια της πίστεως. Τι ήταν εκείνο το οποίο κάνει τον Ιωάννη να φωνάξει «Ο Κύριος εστίνει» σε 200 πύχες μακριά? Είναι ο 52 εκατοστά, καλά, 52, ο εβραϊκός πύχης, 100 μέτρα. 100 μέτρα μακριά. Είχε καλή όραση. Προσέξτε. Ήταν το θαύμα της άγρας. Ήταν η αλληλεία. Τι, εκείνος που πριν από 3 χρόνια μας έδωσε αυτό το ίδιο θαύμα, δεν μπορεί παρά να είναι ο ίδιος. Και συνεπώς ο Κύριος εστίνει. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά ποια είναι? Δεν είναι αν είχε μεγάλη, μικρή μύτη, γαλανά, μαύρα μάτια. Τα χαρακτηριστικά του Ιησού είναι τα έργα του, όπως μας τα περιγράφουν και οι προφήτες. Τι θα έκανε ο Ιησούς Χριστός? Έτσι αναγνωρίζεται ο Ιησούς Χριστός. Είναι καταπληκτικό. Μάρτης λοιπόν, για να μην πολύ πραγμανώ, μάρτης λοιπόν και η θάλασσα και η των ηχθείων άγρα. Ακόμη το ψάρεμα των ψαριών και η ανθρακιά η κυμένη, και η κυμένη ανθρακιά, όχι ανθρακιά, ανθρακιά, και το ψάριον το επικείμενο που ήταν επάνω στην ανθρακιά, το ψάριον, το ψάρι, όλα αυτά είναι μάρτυρες του Αναστάντος Χριστού. Μαρτυρεί και Πέτρος το, ο πρώτερον μεν αρνησάμενος, το δε τρίτον ομολογήσας και επιμένειν τα νοητά πρόβατα προσταχθείς. Και ο Πέτρος συμπληρωματικά ακόμα, που αρνήθηκε τον Χριστόν, και τώρα του λέει ο Κύριος «Πείμενε τα πρόβατά μου». Έστηκε μέχρι σήμερον ο ελαιόν τον επινεφέλης αναβάντα της των πιστών οφθαλμής, μόνον ουχή δεικνύων μέχρι σήμερον και την ουράνιον της ανόδου πύλην. Είναι ακόμη μάρτης και αυτός ο ελαιόν. Ξέρετε ότι έχουμε ελιές. Η ελιά είναι ένα δέντρο που ζει πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Έχουμε τη λεγόμενη ελιά του Πλάτωνος. Ελιά του Πλάτωνος είναι στην Ιερανοδό, στην Αθήνα είναι η ελαία του Πλάτωνος. Ο Πλάτων έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. Μπορεί να είναι η ελιά της εποχής εκείνης. Το δέντρο αυτό ζει πολλά χρόνια. Πολύ περισσότερο ελαιώνας επί του όρους των ελαιών, γι' αυτό και λέγεται όρος των ελαιών. Ήτανε λόφος ήταν, ήταν ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Πίσω από τον λόφον αυτό ήταν η Βιθανία. Και εκεί εις τον λόφον αυτόν υπήρχαν ελιές, χαμηλός λόφος, και εκεί έγινε η ανάληψη του Χριστού. Και λέγει εδώ ωραιότατα ότι και ο ελαιόν εκείνος ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, είναι μάρτης εκείνου που τον πήρε η νεφέλη και τον ανέβασε εις τον ουρανόν, και δεικνύων μέχρι σήμερον και την ουράνιον της ανόδου πύλην. Υπογραμμίζω τη λέξη πύλην. Ποια είναι η πύλη του ουρανού? Ή δεν μπορούμε να μιλάμε για πύλη του ουρανού?
Ο Θεός άνοιξε μια πόρτα και κατέβηκε στη γη. Άνοιξε μετά μια άλλη πόρτα και ανέβηκε στον ουρανό. Θα μου πείτε, σχήμα λόγου? Όχι καθόλου. Μήπως μια οπτασία ιδού λέγει στην Αποκάλυψη στο 4ο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είδα, λέγει, μια πύλη στον ουρανό. Προσέξτε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, εις μεν γάρ Βηθλεέμ εξ ουρανών κατελήλυθεν, εκ δε του όρους των ελαιών εις ουρανούς ανελήλυθεν. Από την πύλη εκείνη του ουρανού κατέβηκε στην Βηθλεέμ, και από την πύλη του όρους των ελαιών ανέβηκε εις τον ουρανό. Αυτή η άνοδος και η κάθοδος, αγαπητοί μου, δεν είναι παρά ένα αληθινά μυστήριο. Πώς κατέβηκε? Ως δρόσος επιπόκων. Όταν βγείτε έξω μια βραδιά που έχει υγρασία και δείτε στα γονίδια πρωινές ώρες, πρωινές πριν ξημερώσει ακόμα ή και με το ξημέρωμα, δείτε στα γονίδια επάνω στα αντικείμενα, έπεσε βροχή, δεν υπάρχουν σύννεφα. Πώς έπεσε λοιπόν αυτή η δρόσος? Δρόσος επί πόκων. Ο πόκος είναι το μαλλί, το πρόβιο μαλλί που πιάνει την υγρασία, δεν τη ρουφάει, τη διατηρεί. Το μαλλί είναι, ξέρετε, από το Γεδεών αυτό το όραμα, να μην ανοίγουμε μόνο πάρα πολύ, και είναι μια προφητεία εδώ. Αψοφητή κατήλθεν ο λόγος. Αψοφητή, χωρίς ψόφων, χωρίς θόρυβο. Χωρίς θόρυβο. Όπως η δροσιά πάνω στο μαλλί. Κανείς δεν παίρνει είδηση πώς πέφτει η δροσιά. Έτσι κατέβηκε εις τον ουρανό, από τον ουρανό εις τη γη. Τόσο απλά. Τι λέγει στην Θεοτόκον? Ότι θα έλθει σε σένα, θα γεννηθεί από σένα ο Υιός του Θεού. Πώς θα μου γίνει αυτό? Θα σε επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιο. Ποιος το είδε? Η Θεοτόκος, στη Θεοτόκο μέσα τελεσιουργήθηκε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Αλλά ο άγγελος όμως, την ώρα που είπε η Θεοτόκος «Ιδού ιδούλη Κυρίου», είδε συλλαμβανόμενον τον λόγο. Είναι το πρώτο που λέμε στους χαιρετισμούς, ότι ο άγγελος εξεπλάγει όταν σε είδε σαρκούμενον εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου. Ο άγγελος το είδε αυτό. Γιατί τι είδε? Δεν είδε τον Θεόν Λόγον, αλλά είδε την ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου στα σπλάχνα, στη μήτρα της Παρθένου. Και επίστευσε ο άγγελος. Ακούστε τι είπα, επίστευσε. Διότι με βάση την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού θα κριθούν και οι άγγελοι και οι δαίμονες. Και οι άγγελοι και οι δαίμονες. Με πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό θα είναι το κριτήριο της κρίσεως. Επίστεψε ο άγγελος. Και όταν γεννήθηκε μετά ο Χριστός, τότε οι άγγελοι εδόξασαν τον Θεό. Έτσι κατέβηκε χωρίς να γίνει αντιληπτός. Από την πύλη εκείνη του ουρανού, ας με επιτραπεί τώρα να το πω, πώς να το πω, που βλέπει πάνω από τη Βηθλεέμ. Τώρα εδώ μιλάω εντελώς ανθρώπινα, εντελώς ανθρώπινα. Μιλάω με ένα σχήμα. Όταν όμως έφυγε, έφυγε ενώπιον πολλών μαρτύρων, ανελήφθη από το λόφο, από τον όρος των ελαιών, ανήλθε στον ουρανό. Έβλεπαν οι μαθητές, μάρτυρες πολλοί ήσαν εκεί που είδαν την ανάληψη του Χριστού. Πύλη λοιπόν καθόδου, και πύλη
ανόδου. Τι θαυμαστό, αγαπητοί μου, άνοιξε ο ουρανός. Ποιος τον άνοιξε? Εκείνος που προοδοποίησε τον δρόμο προς τον ουρανό. Προοδοποιώ, θα πει ανοίγω τον δρόμο. Άνοιξε τον δρόμο στον άνθρωπο να τον βαδίσει τον ίδιο δρόμο. Ποιο δρόμο? Ό,τι συνέβη στο πρόσωπο του Χριστού να συμβεί στο πρόσωπο του κάθε θνητού ανθρώπου. Ανεστήθη ο Χριστός, πέθανε ο Χριστός, πεθαίνει και ο άνθρωπος. Αναστήνεται ο Χριστός, θα αναστηθεί και ο άνθρωπος. Αν έρχεται ο Χριστός εις τον ουρανόν, θα ανέλθει και ο άνθρωπος εις τον ουρανόν. Δεν έχει ανάγκη από την τεχνική, ούτε από τους πυράβλους. Αυτή η άνοδος δεν έχει ανάγκη τον τεχνικό πολιτισμό για να ανέλθει ο άνθρωπος εις τον ουρανόν. Και όταν θα έρθει η ώρα, αγαπητοί μου, να ανέλθουμε εις τον ουρανόν, σας βεβαιώνω ότι ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, το φαινόμενο του πολιτισμού, θα έχει κατακαεί. Μας το λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Θα έχει κάθε έργο ανθρώπου, θα έχει κατακαεί. Δεν θα υπάρχει ο πολιτισμός, γιατί δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Έτσι κατέβηκε και ανέβηκε. Εκεί θερμέν εις ανθρώπους των αγώνων αρξάμενος, εντάφθα δε επί της αγώση στεφανούμενος. Εκεί κατέβηκε εις τους ανθρώπους και άρχισε τον αγώνα του υπέρ των ανθρώπων. Εδώ λέγει ανέρχεται και στεφανώνεται για τους αγώνες του. Πολλούς ουν έχεις τους μάρτυρας. Έχεις λοιπόν πολλούς τους μάρτυρες. Έχεις της Αναστάσεως των τόπων τούτων. Έχεις και τον εξανατολής ημών τόπων της Αναβάσεως. Έχεις εδώ τον τόπο που ανεστήθη ο Χριστός, εδώ στο ναό που βρισκόμαστε εμείς, στο ναό της Αναστάσεως, που ακούτε τώρα την κατήχηση, λέει στους κατηχουμένους του ο Άγιος Κύριλλος. Έχεις και τον τόπον, είναι εξανατολών, που ανελήφθη ο Χριστός εις τον ουρανόν. Έχεις και μάρτυρας, τους εκεί μαρτυρήσαντας αγγέλους. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι δύο άγγελοι, οι οποίοι όταν έβλεπαν οι μαθηταί και όλοι οι άλλοι, ήταν και η Θεοτόκος, έβλεπαν προς τον ουρανόν, τους αποσπά την προσοχή και τους λέει: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν? Τι σταθήκατε να βλέπετε εις τον ουρανόν? Τον Ιησούν ανερχόμενον? Με τον τρόπο που τον είδατε, με τον ίδιο τρόπο θα έλθει ξανά». Και εδώ μιλούν για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, μάρτυρες. Γιατί είναι δύο? Για το λόγο που σας είπα και στην αρχή, για μαρτυρία, για μαρτυρία. Και δίδουν τώρα τη μαρτυρία όχι της Αναστάσεως, ούτε της Αναλήψεως, διότι και τον μέν αναστάντα είδον οι μαθητέ, και τον αναλαμβανόμενον εις τους ουρανούς βλέπουν οι μαθητέ. Αλλά μάρτυρες για τα παρακάτω. Ακούστε, για τα παρακάτω. Και ποιο είναι το παρακάτω? Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και αν στάθηκε η Ανάσταση και η Ανάληψη αληθή, θα σταθεί αληθές και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι δεν θα υπάρξει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία? Είναι αδιανόητο πράγμα. Μένει κουτσουρεμένο το έργο του Χριστού. Ο Χριστός θα ξανάρθει. Το θέμα δεν είναι αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Το θέμα είναι όταν θα έρθει, πώς θα μας βρει εμάς, σε ποια κατάσταση θα είμεθα εμείς. Και την εφέλην, λέει, έχεις μάρτυρα, εκείνη που υπέλαβε τον Κύριον, εις επέβη, επί της οποίας στάθηκε. Και τους εκείθεν κατελθώντας μαθητάς. Έχεις ακόμη και τους μαθητάς που κατηφόρησαν τον λόφον και ήρθαν χαίροντες, όπως τελειώνει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, χαίροντες πίσω εις τα Ιεροσόλυμα,
επί τη αναλήψη του διδασκάλου. Όλα αυτά είναι οι μάρτυρες. Οι άνθρωποι, αυτόπτε μάρτυρες, και οι κτήσεις. Όλοι αυτοί θα σταθούν φοβεροί μάρτυρες για εκείνους οι οποίοι επιμένουν να αρνούνται την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, έτσι ας τα αγκαλιάσουμε όλα αυτά και μέσα μας ας τα επεξεργαζόμεθα. Αυτό λέγεται θεωρία. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι και θεωρητικός, δηλαδή πρέπει να είναι θεωρητικός, να επεξεργάζεται όλα αυτά, όλη αυτή τη θεολογία, για να μπορεί να εδραιώνει μέσα του την πίστη στον Αναστάντα Ιησούν Χριστόν.